Ήταν πολύ ωραία έκπληξη να συναντηθούμε με Λιώ. Πήγαινε και στα παιδιά. Παρακαλώ, τι θα παρέλετε. Δύο πορτοκαλάδες. Στην υγεία μας. Στην υγεία σου. Καλά να είσαι τρεις μέρες στην Αθήνα και να μην μου τηλεφωνήσεις. Θα σε μαλώσω. Παράπονα. Το ότι είμαστε μαζί απόψε για μένα είναι κάτι ανέλπιστο. Γιάννη, δίστασα πολύ πριν να σου τηλεφωνήσω. Δεν θέλω να σου αλλάζω το ρυθμό της ζωής σου. Μελιώ. Τα πιστεύεις αυτά που λες? Είναι δυνατόν? Ούτε και να σου δημιουργώ λάθος εντυπώσεις. Ξέρεις, με σένα τουλάχιστον θέλω να είμαι πάντα απόλυτα ειλικρινής. Οδυνηρή υπόθεση ειλικρινία. Μπορεί να χωρίσαμε βέβαια. Αυτό ήταν δική σου επιλογή. Αλλά για μένα είσαι πάντοτε ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που αν χρειαστώ κάτι μπορώ να του ζητήσω τη βοήθειά του. Ξέρω τι αισθάνεσαι για μένα. Και ξέρω ότι είσαι ειλικρινής. Και βέβαια είσαι και γιατρός. Γιάννη, τον τελευταίο καιρό δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ξέρω τι ακριβώς μου συμβαίνει, πάντως περνάω μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Όχι, μη με ρωτήσεις γιατί, θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Πάντως το θέμα είναι ότι είχα αποφασίσει να κόψω τα ηρεμιστικά χάπια και τελικά το μόνο που κατάφερα ήταν να αυξήσω τη δόση. Λίγο αγάπη μου, καταστρέφεσαι. Μα τι να κάνω, Γιάννη.
Δεν μπορώ να κοιμηθώ αλλιώς. Δεν έχω καθόλου ύπνο. Και αν καταφέρω κάποια στιγμή να κοιμηθώ, βλέπω συνέχεια εφιάλτες. Έχω κόψει σχεδόν τελείως τις παλιές μου παρέες. Πώς να σου το εξηγήσω? Αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στο κενό. Σαν να είμαι τελείως μόνη μου. Μελιό μου, εσύ είσαι δυνατός άνθρωπος και μόνη σου θα μπορούσες να προσπαθήσεις. Δεν είμαι δυνατή, Γιάννη. Κατά βάθος, μάλιστα, είμαι πάρα πολύ αδύναμη, πάρα πολύ ευάλωτη. Τώρα τελευταία αισθάνομαι ότι δεν έχω από πού να κρατηθώ, δεν έχω πού να κουμπίσω. Η αισθηματική σου ζωή... Η αισθηματική μου ζωή... Μα αν ήταν όπως την ήθελα, ίσως... Θα μπορούσαμε να δούμε ένα γιατρό αύριο. Θα μεταθέσω όλα μου τα ραντεβού και... Τι να τον κάνω του γιατρό, Γιάννη? Για να μου δώσει μερικά χάπια παραπάνω? Πάντως, σε ευχαριστώ. Ειλικρινά, μου έκανε πολύ καλό που μιλήσαμε. Σε πειράζει να φύγουμε τώρα? Μα δεν έφαγες. Θα ήθελες να πάμε κάπου αλλού? Να είναι πιο ήρεμα, να πάρουμε ένα ποτό? Θα ήθελες να πάμε στο σπίτι μου? Γιάννη... Προς Θεού, δεν θέλω να επωφεληθώ. Καλύτερα να πάω στο δωμάτιό μου τώρα. Αστακή. Και δώσε αυτά στην κυρία. Ξέρεις ότι είσαι απέσιος. Ειλικρινά, έχεις καταφέρει να μου γίνεις απαραίτητος. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άλλον άντρα κοντά μου. Αφού ώρες σκέφτομαι ότι θα ήθελα να μπορούσα να ξεφύγω από την επιρροή σου. Και εμένα δεν με σκέφτεσαι? Εσύ μονάχα δίνεις νόημα στη ζωή μου. Εσύ είσαι η ίδια η ζωή μου. Άφησε με, μην με ξεμυαλίζεις. Θέλω να πάω στα μαγαζιά. Θέλω να πάω να πάρω εκείνα τα ρούχα που είδαμε μαζί χτες. Όχι. Δεν έχεις να πας πουθενά. Καλά τι είναι όλα αυτά? Αυτά που διάλεξες. Ευχαριστώ, αγάπη μου.
Να κάνετε το συνηθισμένο έλεγχο ασφαλείας πριν φύγετε. Το απόσταγμα να παραμείνει σε σταθερές συνθήκες, ώστε αύριο να κάνουμε τις δοκιμές των προσμίξεων. Εντάξει? Μάλιστα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Κύριε Τζοβάνι, μπορώ να φύγω κι εγώ? Και αύριο μέρα ξημερώνει. Να μην χάσω και το λεωφορείο. Πήγαινε, πήγαινε. Θα τα τελειώσω εγώ. Έχω και το αμάξι και δεν με νοιάζει το λεωφορείο. Έλειψα και χθες. Κρίμα. Και εσάς τους Ιταλούς σας έχουμε για ξύπνους. Γεια σας. Γεια. Είσαι έτοιμη? Ναι, φύγαν όλοι. Σε περιμένω. Impossible. Αδύνατον να το αναβάλουμε. Βασιλίνα, τα έχω έτοιμα όλα. Από αυτά τα πειράματα εξαρτάται το μέλλον μου. Το μέλλον μας, Βασιλ... Οκ, σε περιμένω. Ο φύλακας είναι εντάξει. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα. Έλεγες πως σε ξέχασα, ε? Έλα τώρα. Τι είναι, ρε? Κύριε Μιχάλη, Βασιλίνα είμαι. Άνοιξε. Μέσα είναι, σας περιμένει. Το ξέρω, τηλεφωνηθήκαμε. Κάτι μικροπράγματα για τα παιδιά σου. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής. Δεν ήταν ανάγκη. Ρε, ρε Μούργο, άρχισες κιόλας στο πιάτο. Χόρτασες, ε? Όλα εντάξει. Αν κατόρθωνα το ανώτατο όριο θερμοκρασίας στο μικρότερο χρόνο, το απόσταγμα θα έπαιρνε μια σπάνια γεύση. Αν αραίωνες το μείγμα με βονάσα. Αυτές τις κουταμάρες σας μαθαίνει ο γόης ο καθηγητής σου. Αυτός είναι της πυρηνικής φυσικής. Ακόμα τον θυμάσαι, βλέπω. Εσύ τον θυμάσαι. Ζηλότυπε, Ιταλέ. Ας συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας τώρα, αμόρε. Πάρε το πρακτικό και σημείωνε με ακρίβεια τις παρατηρήσεις που θα σου δίνω. Περιεκτικότητα αϊνοπνεύματος 70%. Το οίζημα να είναι διαλυμένο σε θερμοκρασία 50 βαθμών. Thank you.
κεφάλι μου. Τη Μιχάλη το κεφάλι του. Λαγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Εγώ είμαι κοντά σου. Έτσι. Και Μιχάλη χάθηκα έτσι και πώ ήμουν εδώ. Εγώ κι αν χάθηκα δεν σπίνει. Φύγετε τώρα, μην πεθάνει ο άνθρωπος και τα λέμε μετά. Μην ειδοποιήσει τώρα, αμέσως περίμενε λίγη ώρα. Δεν κάνει το σταυρό σας που δεν σκοτωθήκατε και δύο. Περιμένετε πάνω να ανοίξω την πόρτα. Βλέπω η δουλειά σου στο φροντιστήριο σου έχει κάνει καλό. Ναι, Στράτο. Κάνω κάτι που μου αρέσει πολύ. Τώρα, είσαι ευτυχισμένη. Στράτο, να πάμε σε ένα καλό γιατρό στην Αθήνα. Να πάρουμε και μια άλλη γνώμη. Έχεις το λόγο μου. Θα βρω 2-3 μέρες καιρό και θα πάμε. Όμως ετοιμάσου σε παρακαλώ λίγο γρήγορα. Στο Φωκίωνα θα έχουν ήδη στρώσει τραπέζι. Δεν θέλεις να με φιλήσεις? Είναι αμαρτία να σου χαλάσω το μακιγιάζ. Στράτο, ας μην αφήσουμε τη ζωή μας να γίνει μονότονη. Η ρουτίνα είναι ο πιο μεγάλος εχθρός σε μια σχέση. Ναι. Ναι, κύριε Μιχάλη. Έκρηξη. Στο χημείο. Μα τι έγινε? Τον έχουν ακόμα στο χειρουργείο. Καλά, πώς έγινε αυτό? Αυτός ήταν τόσο προσεκτικός. Έχεις καλεσμένους απόψε τους Βίλιδες? Θα σε πειράζει? Μένα? Όχι. Έχω αρχίσει και τους αγνώ. Εσύ όμως θα είσαι η αδικημένη που τα φαγητά σου θα τους φανούν δηλητήρια όταν με έχουν απέναντί τους. Ναι, αλλά με τον Ανδρέα δεν έχετε πια διαφορές. Για το δάνειο εννοείς? Ήταν μια καλή εμπορική κίνηση. Η Γιωργάντζα μου έλεγε ότι μέχρι ιδιωτικό ντέτεκτιβ έβαλες, μήπως και ανακαλύψει κάτι για την εξαφάνιση της Μελιός. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και τελικά ήταν στην Αθήνα για την καρταρόμπα της. Δεν έχει το θεό της. Λοιπόν, πώς πάνε τα πειράματά σου? Άστα, τις πράλες έβαλα κάτι. Έλα, Στράτο, μην αργείτε, σας περιμένουμε. Ναι, εδώ είναι. Μια στιγμή να τον φωνάξω. Περίμενε. Ζανή, κάτι σε θέλει ο Στράτος. Έλα, Στράτο. Έπαθε κανείς τίποτα? Έρχομαι. Φύγε και θα συναντηθούμε στο εργοστάσιο. Έγινε έκρηξη στο χημείο του εργοστασίου. Χριστέ μου. Είναι σοβαρό? Δεν ξέρω. Ο Στράτος ήταν στο χημείο τέτοια ώρα? Όχι, τον ειδοποίησε ο φύλακας. Δεν έμαθα περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έρθω μαζί σου, Ζανή. Μπορεί να χρειαστώ σε κάτι. Άσπα, τη τσάντα μου και τον μπαστούνι μου, σε παρακαλώ. Αμέσως. Μπορεί να χρειαστούν πρώτες βοήθειες. Μόλις μπορέσετε, τηλεφωνήστε μου.
Πάμε. Φτηνά την κλείτωσε. Έχει βέβαια εκτεταμένα εγκάβματα δευτέρου βαθμού, αλλά ελπίζω ότι τελικά θα πάνε όλα καλά. Θα υποφέρει και θα πονά. Γι' αυτό του κάναμε μια ηρεμιστική ένεση. Ευχαριστώ. Δεσποινής, ο ασθενής πρέπει να ηρεμήσει. Περάστε έξω, παρακαλώ. Έχει λήξει και το επισκεπτήριο. Δεν μπορώ να τον αφήσω μόνο. Με χρειάζεται. Αν χρειαστεί κάτι, θα το φροντίσουμε εμείς. Ελάτε, σας παρακαλώ. Ενοχλούμε και τον άλλο ασθενή. Λίγο μόνο να μείνω. Τώρα δεν σας καταλαβαίνει. Είναι ναρκωμένος. Αύριο το πρωί ελάτε. Αν θες πάρε το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να με δουν να κυκλοφορώ με αυτό. Εντάξει. Θα έρθω αύριο το πρωί. Νομίζετε ότι η έκρηξη οφείλεται σε σκεμμένη ενέργεια. Επαγγελματική αντιζηλία, ίσως. Μου φαίνεται απίθανο. Σχεδόν το αποκλείω. Ο δράστης, ο χημικός, πόσο καιρό εργάζονταν εδώ? Υπήρχε κάποιος λόγος εκδίκησης, ίσως? Το αντίθετο. Και αυτός ήταν ευχαριστημένος και εγώ. Τον εκτιμούσα. Ήταν καλός στη δουλειά του. Τυπικός. Μάλλον σε λάθος οφείλεται. Η ελάχιστη απροσεξία σε ένα εργοστάσιο χημίας μπορεί να προκαλέσει φοβερές ζημιές. Εμπρός. Ναι, και Μιχάλη, εγώ είμαι. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο. Είναι καλά. Δόξα σε Θεός που την γλίτωσε άνθρωπος. Τι τρομάρα ήταν κι αυτή. Μέσα είναι τα αφεντικά. Ήρθαν κιόλας. Βέβαια, εγώ τους ειδοποίησα. Έχουν έρθει και δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Είναι και ο πατέρας σας. Αχ, κύριε Μιχάλη, σε έμπλεξα και εσένα. Θα δούμε πώς θα τα βολέψω. Θα πω... ούτε είδα, ούτε ξέρω το παραμικρό. Πέστε μου για τον κύριο Τζοβάνι. Ο γιατρός είπε ότι έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Αλλά θα πάει καλά. Το μόνο που με προβληματίζει είναι γιατί ο Ιταλός συνέχισε να είναι εδώ και να εργάζεται σε ώρα που όλο το προσωπικό έχει σχολάσει. Είχε λείψει χθες και προθυμοποιήθηκε να μείνει λίγες ώρες παραπάνω για να τελειώσει κάποιες εργασίες. Δεν μου λες, Στράτο, τα πειράματα που κάνατε είχαν κίνδυνο έκρηξης? Όχι, όχι, ήταν δουλειά ρουτίνας. Δεν καταλαβαίνω πώς. Ενώ... ο κύριος Τζοβάνι είναι εκτός κινδύνου. Τώρα μας τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο. Με ποιον μίλησες? Με κάποιον. Νομίζω γιατρός ήτανε. Ο κύριος Τζουμπάνι είπε να μας τηλεφωνήσουν. Εσύ, Μιχάλη, ήξερες ότι ο Ιταλός ήταν εδώ στο χημείο και δούλευε? Νόμιζα πως είχε σχολάσει με το άλλο προσωπικό. Εγώ μόλις άκουσα τον μπαμ έτρεξα. Ευτυχώς και δεν πήραμε φωτιά. Ο ίδιος ήταν κάτω ξερός και βόγκαγε. Και μπόρεσε να οδηγήσει μόνος του μέχρι το νοσοκομείο? Έτσι φαίνεται. Μιχάλη, μόνος του ήταν? Δεν τον περίμενε κανείς?
Αφήνω εγώ να περάσει κανένας άλλος πριν σχολάσει το εργοστάσιο. Ούτε κουνούπι. Τώρα βέβαια, Ζανή μου, όταν κανείς νιώθει πως κινδυνεύει, επιστρατεύει δυνάμεις που ούτε τις φαντάζεται. Θα ασκήσετε δίωξη κατά του δράστου? Δεν νομίζω. Εσείς, Ζανή, τι λες? Θα το σκεφτούμε. Να κοστολογήσουμε πρώτα τις ζημιές που έγιναν, να μας δώσει και κάποιες εξηγήσεις ο δράστης όταν συνέλθει. Θα τον ανακρίνουμε κι εμείς βεβαίως. Καληνύχτα σας. Καλή σας νύχτα. Καλή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κλείνω, θα σε πάρω εγώ αύριο, ναι. Δεν ξεμπερδεύουμε έτσι εύκολα. Βασιλίνα, Βασιλίνα, τι έπαθες, τι έγινε? Στάσου, στάσου. Μου φαίνεται ότι τώρα θα λίγο θυμίσω. Τι έγινε? Ο Τζοβάνι παραλίγο να σκοτωθεί. Είναι στο νοσοκομείο. Με το αυτοκίνητο και εσύ μαζί? Σστ, δεν θέλω να μας ακούσουν. Έγινε έκρηξη στο χημείο του εργοστασίου. Έκανε κάτι πειράματα για λογαριασμό του, χωρίς την άδεια των θείων μου. Εγώ τον βοηθούσα. Έτσι και μάθει ο πατέρας μου ότι ήμουν εκεί. Τραυματίστηκε σοβαρά. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου τώρα. Χειρότερη μέρα δεν έχω περάσει στη ζωή μου. Πώς τον πήγα στο νοσοκομείο, το εγώ ξέρω. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, αν χαρείς. Τώρα τι να σου πω, ότι δεν πρέπει να καπνίζεις. Ευτυχώς που δεν έγιναν χειρότερα. Του είπες να μην πει τίποτα για σένα? Πώς να του πω, μόλις είχε βγει από το χειρουργείο. Πρέπει να πάω αύριο, πρωί-πρωί. Αύριο έχει υποχρεωτικό εργαστήριο ο Δοξάρης. Πρέπει να έρθεις. Μα τι μου λες τώρα, το Δοξάρη θα κοιτάξω. Ας με κόψει. Ο καημένος, αν ήξερες πόσο υποφέρει. Το πρωί θα έρθει στο εργαστήριο. Γιατί αν πας στο νοσοκομείο, μπορεί να πέσει πάνω σε κανένα θείο σου. Λες? Σίγουρα. Θα πάνε αύριο να μάθουν τι έγινε. Έλα μέσα να κάνεις ένα μπάνιο να ηρεμήσεις. Δεν μου λες. Εσύ τι δουλειά έχεις στο τηλέφωνο τέτοια ώρα? Άστα, αυτά δικά μου δεν είναι του παρόντος. Θα σου πω άλλη φορά. Έλα. Αργυρή, χάθηκα. Τι έγινε? Στο πρακτικό των πειραμάτων. Έτσι και αστείο έγραψα μια φράση στον Τζοβάνι, ερωτική. Έτσι και τη βρούνε. Ωχ, Θεέ μου, τώρα τι κάνω? Έτσι, φίλε, είσαι στο σπίτι, βρε. Με τις πόρτες ορθά ανοιχτές. Μήπως είχα και καθόλου μυαλό στο κεφάλι μου, κυρία, μόλις σας είδα. Να ξέρατε, κυρία, πόσες προσευχές έκανα για σας. Ούτε στο μοναστήριο όταν ήμουνα. Φοβήθηκες, βρε. Εγώ το ξέρω. Μερικές φορές σκεφτόμουν πόσο άτυχος είμαι. Έλεγα στον εαυτό μου, ένας άνθρωπος βρέθηκε και για μένα, και αυτός χάθηκε. Βενιαμίν, να είστε συγκινητικά. Πήγαινε τα πράγματά μου στο δωμάτιο, σου έχω φέρει κάτι και σένα. Δεν σου είπα το καλό το νέο. Εντάξει με το σχολείο σου. Το θέμα τακτοποιήθηκε. Από αύριο μπορείς να ξαναγυρίσεις. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Δεν αφήνεις τέφια, λέω εγώ. Δεν μου λες, όσο έλειπα, τηλεφώνησε κανείς? Πολύ, τα έχω σημειώσει όλα. Μήπως με ζήτησε και ο Ζανής, ο Καζιάνης? Ζανής, Καζιάνης, όχι, δεν νομίζω. Ο δικηγόρος έπαιρνε και ήταν όλο νεύρα. Έπρεπε να είχαμε πάει μέχρι τώρα για ανάκριση. Τα χαρτιά που είχε φέρει ο κλητήρας. Το ξέχασα τελείως. Θα βρούμε μπελά. Με φοβάσαι, Βενιαμίν. Δικηγόρος είναι, κάπως θα τα βολέψει. Μόλις ξεκουραστώ θα του τηλεφωνήσω. Πήγαινε μια στιγμή στον πατέρα μου και πες του ότι ήρθα. Να σου πω, αν είναι μόνο η κυρία Δέσποινα, μην πεις τίποτα. Βενιαμίν! Όταν έφυγα, εδώ πάνω υπήρχε μια μπουκάλα με κρασί του 1900. Τι έγινε? Την έχω βάλει κάτω στο ντουλάπι.
αυτό, δεν θα το ξαναπειράξεις ποτέ από εδώ. Θέλω να μου θυμίζει ένα χρέος που έχω. Good morning, teacher. Hi, Βασιλίνα. Δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Απλώς περνούσα από κάτω και δεν μου πήγαινε να μη σου πω ένα γεια. Σε ευχαριστώ. Πώς πάνε οι εξετάσεις? Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Η γιαγιά, ο Κωστής, ο θείος μου ο Στράτος. Όλοι είναι πολύ καλά. Βέβαια, τον Στράτο δεν τον είδα και πολύ. Έλειπε σχεδόν όλη τη νύχτα. Είχαν ένα πρόβλημα στο εργοστάσιο. Κάποια έκρηξη έγινε και τραυματίστηκε ο ένας χημικός πολύ άσχημα. Σοβαρά? Πες μου, τι ακριβώς σου είπε? Sorry, δεν ξέρω και πολλά. Όταν εγώ έφυγα το πρωί, ο θείος σου κοιμόταν ακόμα. Δεν μιλήσαμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Να πω να μας φέρουν καφέ? Όχι, όχι, φεύγω. Πάω να δω λίγο τους δικούς μου στο Αίγιο. Bye, Cynthia. Bye. Πώς είστε, καλύτερα? Ναι. Πονάω. Ακόμα στο πρώτο 24ωρο είστε. Αν δεν μπορείτε να ησυχάσετε, θα σας δώσουμε ένα παυσίπονο ακόμα. Αγάπη, πώς είσαι? Τώρα δεν νομίζω να σας χρειαστεί το παυσίπονο. Πώς πάει? Μια χαρά. Είσαι λίγο καλύτερα? Ο γιατρός είπε ότι δεν είναι τίποτα. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Και θα ξαναγίνεις όμορφος όπως πρώτα. Νόμιζα πως με ξέχασες, αγάπη μου. Αν ήξερες τη νύχτα έχω περάσει, έπρεπε να πάω και στο πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής έλεγε και εγώ είχα το νου μου συνεχώς σε σένα. Σ' αγαπάω πολύ, Τζοβανίνο. Πέρασε κανένας θείος μου από εδώ? Νο. Θα είναι θυμωμένη μαζί μου. Ξέρω για μας. Δεν μπορώ να μάθω τίποτα. Πέρασα από τη Σύνθια, τη γυναίκα του Στράτου. Αλλά αυτήν τόσο αδιάφορο πλάσμα δεν ήξερα να μου πει τίποτα. Σκουζάτε μη, Βασιλίνα. Εγώ φταίω για όλα. Ακουταμάρες! Στο κάτω-κάτω, να τα ανακαλύψω, θα πω ότι σου ήμουν υποχρεωμένη γιατί με είχες βοηθήσει παλιά σε κάτι ασκήσεις και ήρθα να σε βοηθήσω κι εγώ. Ε? Αμόρε μίο. Με το θείο Στράτο δεν έχω πρόβλημα, τα βολεύω. Αρκεί να μην αρχίσει τις ανακρίσεις ο θείος Ζανής. Εκείνος δεν είναι άνθρωπος που τον ξεγελάς εύκολα, άμα σε καρφώσει με το βλέμμα. Τζοβανίνο, πρέπει να φύγω. Πρέπει να μάθω τι έχει γίνει. Αντίο, μωρέ μίο. Θα περάσω αύριο. Εδώ μέσα με θεωρούν άχρηστη. Ακούς εκεί? Να γίνει ολόκληρη έκρηξη στο εργοστάσιο και μένα να μην μου πει κανείς τίποτα. Δηλαδή, αν δεν σου ξέφευγε και σένα, εγώ θα ήμουνα σε απόλυτη άγνοια. Κάθε φορά που ρωτάω το Στράτο να με ενημερώσει, μου λέει: όλα εντάξει, γιαγιά, όλα εντάξει, γιαγιά. Δεν μου λες, γιατί μου κρύβουν την αλήθεια? Θα ρουν πως ξόφλησα. Για να μην σας ταράξει, κυρία. Σας διαβεβαιώ, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Πήγες και έκανες πραγματογνωμοσύνη, Καλλιόπη? Ή με εκνευρίζεις? Βρες μου τη Σύνθια. Είναι στο φροντιστήριο. Βρίσκονται στα τελειώματα. Ο κύριος Στράτος θα πάει να τη φέρει το απόγευμα. Βάλθηκε και αυτή να μάθει αγγλικά στα παιδιά όλων των πατρινών. Με τον Κωστή τι γίνεται? Κατέβηκες κάτω, τον είδες? Και βέβαια κατέβηκα. Είναι ήρεμος και ακούει μουσική. Σε ευχαριστώ. Το ηρεμιστικό μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω καθόλου να χάσω την ψυχραιμία μου το απόγευμα εκεί πέρα. Και να τηλεφωνήσει στο γιατρό να θα μου πάρει την πίεση, γιατί σίγουρα θα μου την ανεβάσω.
Κυρία, ήρθε η εγγονή σας να σας δει. Ποια από όλες? Δόξα τω Θεώ δεν έχω μόνο μία. Η κυρία Μελιό. Η κυρία Μελιό, δεν χρειάζεται άδεια για να μπει στην κάμαρά μου. Το ξέχασες. Καλά, Χρυσό μου. Περίμενες να σε αναγγείλουν και σένα. Όχι βέβαια, γιαγιά μου. Μια χαρά είσαι. Προετοιμαζόμουν να πάω στο εργοστάσιο. Έγινε μια έκρηξη. Εσύ το ξέρεις αυτό? Ναι, κάτι άκουσα. Θα σε πάω εγώ. Με την ευκαιρία θέλω να δω και το βαφτιστήρι μου. Ξέρεις τον Αντώνη, το γιο του οδηγού. Μένει εκεί στα σπιτάκια του εργοστασίου. Είμαι πολύ θυμωμένη. Μαζί μου? Μαζί σου. Ποιος μπορεί να σου θυμώσει εσένα, καλή μου? Αν και θα έπρεπε να στα ψάλω λιγάκι. Με έχεις εγκαταλείψει τον τελευταίο καιρό. Δεν μου τα λες όλα πια. Δεν μου λες. Τι έγινε με εκείνο το καλογεράκι? Το υιοθέτησες? Έχω κι εγώ τα δικά μου, γιαγιά. Θα σου τα πω κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω, καλή μου. Είναι δίκοπο μαχαίρι όταν μια γυναίκα αρέσει τόσο πολύ στους άντρες. Αρχίζει και γίνεται η ομορφιά πρόβλημα. Να, είδες τι μου έκανες τώρα? Ήρθες και μου άλλαξες τη διάθεση. Και είχα αποφασίσει να τους τα ψάλω εκεί κάτω για καλά. Πάμε τώρα. Το χάπι σας, κυρία. Καλλιόπι δεν θα πάρω πια χάπι, δεν μου χρειάζεται. Χάπι γιοκ. Πάμε. Αγάπη μου, σε καλύτερα. Όσο σε σκέφτομαι κλεισμένο εδώ μέσα, δεν έχω διάθεση για τίποτα. Όλη την εβδομάδα δεν πήγα καθόλου για προπόνηση. Μου λείπεις πολύ, Τζοβανίτο. Μ' αγαπάς το ίδιο πάντα και έτσι που είμαι. Θα στα αποδείξω την πρώτη κιόλας μέρα που θα βγεις από εδώ μέσα. Να ξέρεις πως ονειρεύομαι τις μέρες μας στο σπίτι της Φτέρης. Είναι και αυτός ο Χριστιανός εδώ δίπλα και δεν μπορώ να σ' αγκαλιάσω ελεύθερα. Ευτυχώς που έκανα βόλτες εδώ απ' έξω. Έχει έρθει η αστυνομία. Τους είπα ότι κοιμάσαι ακόμη. Αστυνομία? Ναι, η αστυνομία. Δεν στα έλεγα εγώ. Τι τα θέλεις τα πειράματα? Και εσύ, Βασιλίνα, πρέπει να σταματήσεις να ξεπιάσεις το νοσοκομείο. Γιατί? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μίλα της, κύριε Τζοβάνι. Έχει δίκιο, μωρέ μίο. Αρκετά σε έχω πλέξει. Σε 2-3 μέρες θα φύγω από εδώ. Και μέχρι τότε να μην είσαι εδώ. Υπάρχουν προβλήματα, Βασιλίνα. Πολλά προβλήματα. Άκουσε με τι σου λέω, ξέρω. Δεν μπορώ να σε νιώθω μόνο. Θα του κάνω παρέα εγώ. Θα έρχομαι κάθε μέρα. Δηλαδή να φύγω τώρα? Αν δεν σε πειράζει, φύγε. Τσάω, μωρέ μου. Λοιπόν, αρκετά. Μπάστα με τους έρωτες, Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Τζοβάνι, έχει έρθει η αστυνομία. Και λοιπόν, το πολύ πολύ να μου ζητήσουν να πληρώσω τη ζημιά στο εργοστάσιο. Ναι, αλλά δεν ήταν εποχές τώρα να μπλέξουμε με την αστυνομία. Εμένα δεν με σκέφτεσαι.
Περάστε έξω, παρακαλώ. Πρέπει να του κάνω αλλαγή. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάω αύριο το πρωί, Άντε, τσάω. Πώς πάμε, σινιόρ Τζοβάνι, καλά? Καλημέρα. Εγώ πάω να δω λίγο το βαφτιστήρι μου. Εντάξει. Κυρία Βίλη, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Καιρό είχατε να μας έρθετε. Πολύ δυσάρεστη για μένα. Ευτυχώς που τα θεμέλια του εργοστασίου μας είναι πολύ στέρεα. Αλλιώς, κύριε Συριανέ, με τις απροσεξίες σας θα έπρεπε να είχε γκρεμιστεί. Αν εννοείτε την έκρηξη, δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Θα μπορούσε και να ήταν όμως. Από εσάς, κύριε Συριανέ, είχα την απέτηση να με ειδοποιήσετε. Έχετε δίκιο. Με συγχωρείτε. Άλλωστε, ο Ιταλός ο Τζιοβάνι που ήταν και ο αίτιος της έκρηξης είναι πολύ καλός επιστήμονας. Πράγματι, είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ποτέ δεν φάνηκε απρόσεκτος ή ανεύθυνος. Στράτο, εσύ διευθύνεις το χημείο. Εσένα ξέρω ως υπεύθυνο. Ο Στράτος, κυρία Βίλη, δεν μπορεί να βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο στο χημείο. Την ώρα που έγινε η έκρηξη, το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Και λοιπόν, τι έκανε αυτός ο θαυμάσιος Ιταλός επιστήμον εδώ μέσα? Μήπως του έδωσε κανείς την άδεια? Όχι ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ μέσα. Κύριοι, σας παρακαλώ, στο μέλλον να είσαστε πιο προσεκτικοί και περισσότερο υπεύθυνοι. Κύριε Συριανέ, να επικοινωνήσετε αμέσως με το γιο μου, τον κύριο Ασημάκη, για να γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και να οριστεί ένας διευθυντής. Αυτό το εργοστάσιο πρέπει να το διοικεί ένας άνθρωπος με πυγμή και ικανότητες. Δεν μπορεί να το διευθύνετε επιτέλους όλοι σας, συνεταιρικά. Μα έχουμε πει για την άνοιξη. Τέλος πάντων. Όσο για σας, δεν κατανοώ γιατί διοριστήκατε αυτεπάγγελτο συνήγορος του εγγονού μου. Αν χρειαστεί να το πράξει για τον εαυτό του, ελπίζω ότι θα έχει την ικανότητα να το κάνει μόνος του. Με συγχωρείτε και χαίρετε. Στράτο, είναι πολύ μεγάλες οι ζημίες. Το λογιστήριο. Ο κύριος Συριανός ξέρει αν σε ενδιαφέρει. Μα είναι απάντηση αυτή που μου δίνεις. Εσύ έφερες τη γιαγιά σου εδώ, να μας κάνει παρατηρήσεις. Έπρεπε να το φανταστώ ότι και κάποιος άλλος θα έχει βάλει το χεράκι του. Βέβαια, θα μπορούσα να της απαντήσω διαφορετικά. Αλλά παρότι ξέρω τα αισθήματά της για μένα, εγώ σέβομαι και την ηλικία της και το κουράγιο της. Τέλειωσες τώρα? Ηρέμησες? Όχι. Δεν μου λες, εσύ πάλι ήταν ανάγκη να εξαφανίζεσαι και να ταράζεις δικού σου? Μπορεί να ήθελα να μάθω ποιοι ανησυχούν για μένα. Πάντως εσένα δεν σου έλειψε. Γεια σου, Ζανή.
Grazie, Laura. Grazie, amore mio. Έπρεπε να με ρωτήσεις πριν την ειδοποιήσεις να έρθει. Μα δεν την ειδοποίησα εγώ. Αυτή θα έπαιρνε κάθε μέρα στο σπίτι, δεν θα σε έβρισκε, θα πήρε στο εργοστάσιο, θα της είπαν ότι έπαθες ατύχημα και να την. Μα cosa ti devo dire? Signor Giovanni, sei tu. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Αρχιφύλακας Νικολόπουλος. Η κυρία και ο κύριος θα μας αφήσουν για λίγο. Εντάξει. Λάουρα, αντιά μου πρέντερ un καφέ. Vai, vai, amore. Αντιά μου. Μερικές τυπικές ερωτήσεις σχετικά με το ατύχημά σας.